Όμως είναι, κυρίες και κύριοι, η κατάλληλη στιγμή να συνδεθούμε μέσω Skype με τον Μωυσή Λίτση, τον δημοσιογράφο του ναυτεμπορική.gr και της Ναυτεμπορικής, για να μας δώσει το ρεπορτάζ καταρχάς για τις πυρηνικές απειλές τις οποίες επιστρέφει ο Ρώσος Πρόεδρος. Μωυσή, καλησπέρα. Καλώς ήρθες στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα, Παύλο. Πούτιν, λοιπόν, συνέντευξη σε ρωσικό κανάλι και στο κρατικό μέσο πρακτορείο, στο ΡΙΑ. Επαναφέρει, λοιπόν, την απειλή πυρηνικού πολέμου. Θα έλεγα ότι την επαναφέρει με αφορμή τις εκλογές στη Ρωσία που έχουμε την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή. Κρατάνε τρεις μέρες λόγω της διαφοράς ώρας και συνθήκων που υπάρχουν από περιοχή σε περιοχή. Και δεν είναι φυσικά η πρώτη φορά, ωστόσο προφανώς, παρόλο που θα έλεγα δεν έχει, είναι κάτι παραπάνω από βέβαιη η νίκη του στις εκλογές, ο Πούτιν θέλησε με αυτόν τον τρόπο να επαναφέρει τη σκληρή γλώσσα απέναντι στην Ουκρανία, απέναντι στο ζήτημα της Ουκρανίας κατά της Δύσης. Είπε δηλαδή ότι είμαστε έτοιμοι για πυρηνικό πόλεμο εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες στείλουν στρατό στην Ουκρανία. Η δήλωσή του αυτή στοχεύει και στο εσωτερικό, θα έλεγα, της Ρωσίας, παρά, όπως είπαμε, την κάτι παραπάνω από βέβαιη νίκη του στις εκλογές. Θέλει να δείξει ότι παραμένει ισχυρός, δεν πτωείται από τις όποιες δυτικές παρεμβάσεις και επισήφει φυσικά το φόβητρο του πυρηνικού πολέμου. Μάλιστα είπε ότι οι Αμερικανοί κατανοούν πως αν αναπτυχθούν αμερικανικά στρατεύματα σε ρωσικό έδαφος ή στην Ουκρανία, η Ρωσία θα το θεωρήσει ως παρέμβαση. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, είπε ότι τα πράγματα δείχνουν ότι δεν πηγαίνουν προς πυρηνική αντιπαράθεση. Εκεί προσπάθησε να καθησυχάσει κάπως τα πνεύματα. Και όλα αυτά, βέβαια, μην ξεχνάμε ότι έχει αρχίσει και στη Δύση μια συζήτηση αν πρέπει να σταλούν ή όχι χερσαίες δυνάμεις στην Ουκρανία. Μια συζήτηση που άνοιξε πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες, αν θυμάμαι καλά, από κάποιες δηλώσεις, μάλιστα που ευνηδίασαν τους Ευρωπαίους ηγέτες, του Γάλλου Προέδρου, του Εμμανουέλ Μακρόν, που τάχθηκε υπέρ του ενδεχόμενου αυτού σε μια διάσκεψη που είχε οργανώσει στο Παρίσι. Μωυσή, πες μας και για την απόφαση των ΗΠΑ να στηρίξουν οικονομικά την Ουκρανία με μια βοήθεια 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Ναι, πρόκειται για στρατιωτική βοήθεια, μάλιστα 300 εκατομμύρια δολαρίων που ανακοινώθηκε χθες αργά το βράδυ και μάλιστα την ώρα που εκκρεμεί η έγκριση στο Κογκρέσο ενός μεγαλύτερου πακέτου 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Παρ' όλα αυτά δείχνει τη βιασύνη, τη σπουδή του Αμερικανού Προέδρου να βοηθήσει όπως μπορεί την Ουκρανία, διότι αυτά τα χρήματα δεν είναι, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, προέρχονται από εξοικονόμηση κόστους των εξοπλισμών του Πενταγώνου και αφορούν κυρίως πυροβολικό και πυρομαχικά που προορίζονται για τους Αμερικανούς εκτοξευτήρες HIMARS με τους οποίους έχει προμηθεύσει η Ουάσιγκτον την Ουκρανία. Δείχνει ωστόσο ο Biden με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με το να προχωρήσει πέραν του Κογκρέσου σε μια μικρή σχετικά βοήθεια στρατιωτική, στα 300 εκατομμύρια δολάρια, εντάσσεται στα πλαίσια που ασκεί, προκειμένου το Κογκρέσο να εγκρίνει τη βοήθεια προς την Ουκρανία, κάτι το οποίο βέβαια όμως φαντάζει μάλλον απίθανο. Έχουμε μπει πλέον για τα καλά στην προεκλογική κούρσα στις ΗΠΑ, πλέον είναι οριστικό το ντέρμπι Biden-Trump και φαντάζει πολύ δύσκολο οι Ρεπουμπλικάνοι να συμφωνήσουν στο Κογκρέσο στην έγκριση μιας τέτοιας βοήθειας, δεδομένου ότι και ο Τραμπ έχει ταχθεί κατά της περαιτέρω βοήθειας προς την Ουκρανία ή, αν θέλεις, έχουν θέσει όρο οι Ρεπουμπλικάνοι να σκληρύνει η στάση απέναντι στο μεταναστευτικό. Μάλιστα. Μωυσή, να γυρίσουμε τώρα στην Ρωσία και να κάνουμε μια γρήγορη, έτσι, ιστορική διαδρομή, να μας πεις κάποια στοιχεία πώς φτάσαμε, μιας και είναι και οι ρωσικές εκλογές μέσα στην εβδομάδα, να μας πεις πώς φτάσαμε από την κρίση του 1998 στην σημερινή παντοδυναμία Πούτιν. Θυμίζω το 1998 υπήρξε μια πολύ μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση στη Ρωσία. Ήταν στα πλαίσια μιας ευρύτερης και μεγάλης παγκόσμιας κρίσης που είχε πλήξει τις αναδυόμενες αγορές. Είχε ξεκινήσει από τις λεγόμενες τίγρες της Ασίας, Ταϊλάνδη, Κορέα και είχε εξαπλωθεί στη Ρωσία και αργότερα θα λέγαμε η κατάληξή της ήταν η πτώχευση της Αργεντινής το 2001. Με την κρίση αυτή το 1998, στην ουσία
Το 1999 παραιτήθηκε ο τότε πρόεδρος ο Μπόρις Γέλτσιν και παρέδωσε την εξουσία στον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος εκλέχθηκε πρώτη φορά το 2000 με την υπόσχεση να βάλει τάξη στη Ρωσία. Στην ουσία η Ρωσία μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και θα έλεγα συνολικά με όλα αυτά τα προβλήματα που είχε αντιμετωπίσει οικονομικά και κοινωνικά, ο κόσμος αισθανόταν και βαθιά πληγωμένος, δηλαδή που είχε χάσει την έγκλη της υπερδύναμης, κάτι το οποίο σταδιακά ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν οικοδόμησε ένα προφίλ επαναφοράς της Ρωσίας ως ισχυρής υπερδύναμης. Βέβαια, μέχρι πριν μερικά χρόνια ακόμα, πριν ξεσπάσει η κρίση στην Ουκρανία και λίγο πιο πριν, διατηρούσε μία αμφίσιμη σχέση απέναντι στη Δύση, μία σχέση βέβαια η οποία διακόπηκε βιαίως μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Θα έλεγα ότι αυτό είναι το εκεί ποντάρει ο Πούτιν, δηλαδή προσπαθεί να αναπτερώσει το πεσμένο ηθικό των Ρώσων μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και που ήταν αποκορύφωμα η κρίση του 1998. Παίζει πάρα πολύ με το σοβινισμό, το μεγαλοειδεατισμό, χρησιμοποιεί αν θέλεις στην προπαγάνδα του και στοιχεία από το μεγαλείο σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά της εποχής των Ρώσων Τσάρων, αλλά και του Στάλιν, τον οποίο θαυμάζει απεριόριστα και στον οποίο χρησιμοποιεί και το μεγάλο πατριωτικό πόλεμο και την αναφυσβήτητη συμβολή του Στάλιν ασχέτως αν δεν είναι και τόσο φυσικά αρεστός ως ηγέτης, και δεν είναι θα έλεγα του Στάλιν συμβολή, είναι καθαρά του Σοβιετικού Κόκκινου Στρατού, που δεν ανήκει φυσικά μόνο στη Ρωσία, ανήκει σε όλες τις Σοβιετικές τότε δημοκρατίες, στην ήττα του ναζισμού. Ο Πούτιν χρησιμοποιεί κατά κόρον αυτό το επιχείρημα περί αποναζιστικοποίησης της Ουκρανίας και να δικαιολογήσει όλα όσα συμβαίνουν στα δύο χρόνια, έχουμε μπει πλέον στον τρίτο χρόνο του πολέμου στην Ουκρανία. Τώρα, εν ολίγης είναι το... Και βέβαια δεν υπάρχει ουσιαστική αντιπολίτευση. Ούτως ή άλλως πλέον έχει δείξει με κάθε τρόπο το αυταρχικό του πρόσωπο ο Πούτιν. Θα έλεγα ότι το μόνο κόμμα που κάπως αγγίζει κάποια ποσοστά αξιόλογα είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσίας, του Ζουγκάνοφ, το οποίο όμως στην ουσία στηρίζει χωρίς ιδιαίτερες διαφορές τον Πούτιν σε όλες του τις πολιτικές. Τώρα, δεν πιστεύω ότι αμφισβητεί αυτό το οποίο θα αναφέρουμε τώρα, την παντοκυριαρχία Πούτιν. Παρ' όλα αυτά, είναι κάτι το οποίο παίζει αρκετά ψηλά και στα διεθνή μέσα και συγκεκριμένα και στο BBC για τους παραστρατιωτικούς που, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εισβάλει σε ρωσικό έδαφος από την Ουκρανία. Ποιο είναι το σχετικό ρεπορτάζ μου, εσύ? Ναι, και πριν λίγη ώρα, μάλιστα, κάποια από τα διεθνή μέσα μεταδίδουν ότι δύο από τις παραστρατιωτικές ρωσικές οργανώσεις, τουλάχιστον έτσι αυτό ανακηρύσσονται, οι οποίες εδρεύουν ή βοηθώνται από την Ουκρανία. Μιλάμε για τις ρωσικές εθελοντικές δυνάμεις, η μία και το άλλο λέγεται Τάγμα Σιβηρίας, έχουν αναρτήσει προειδοποίηση στο Telegram, με το οποίο καλούν τους αμάχους των πόλεων Μπέλγκοροντ και Κούρσκ, είναι στα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας, και στις οποίες φέρεται να πραγματοποίησαν χθες επιθέσεις, σύμφωνα με κάποια βίντεο που οι ίδιοι ανήρτησαν. Καλούν λοιπόν τους αμάχους να απομακρυνθούν γιατί ετοιμάζουν επιδρομές. Μιλάμε για κάποιες λιγάκι. Υπάρχει άλλη μία, τρίτη η παραστρατιωτική οργάνωση που λέγεται Λεγιώνα για την Απελευθέρωση της Ρωσίας. Δεν γνωρίζουμε πολλά. Είχαν κάνει και στο παρελθόν την εμφάνισή τους με κάποια βίντεο και αναφορές στα διεθνή μέσα. Οι ίδιοι υποστηρίζουν φυσικά ότι είναι Ρώσοι και ότι αγωνίζονται για την απελευθέρωση της Ρωσίας, στην πραγματικότητα από την τυραννία Πούτιν. Η Ρωσία απλώς καλύπτει ότι δεν είναι παρά ένα ακόμα εργαλείο ουκρανικής προπαγάνδας, αν και παραδέχτηκε η Ρωσία ότι χθες έγιναν τέτοιου είδους επιθέσεις και ότι στην ουσία δεν πρόκειται για ρωσικές οργανώσεις αλλά για ουκρανικές. Έχει σημασία πάντως ότι ακριβώς μία ημέρα μετά αυτό το οποίο μετέδωσε στο BBC με βάση κάποια βίντεο που κυκλοφόρησαν επιθέσεις, επανέρχονται σήμερα με απειλές
ότι θα συνεχίσουν οι επιθέσεις και καλούν τους αμάχους να απομακρυνθούν. Μάλιστα, κάνανε και μια παρέμβαση ενώψη ρωσικών εκλογών. Είπαν ότι μην περιμένει ο ρωσικός λαός αλλαγή μέσω των εκλογών. Τον κάλεσαν να πάρει μάλιστα τα όπλα για να απαλλαγεί από το καθεστώς Πούτιν. Μωυσή, σε ευχαριστούμε πολύ. Να έχεις ένα καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια.